Είναι νομίζω δόξα τω Θεώ, ναι. Είναι μια προσπάθεια όπου κάνει το μοναστήρι, καθότι και οι μοναχοί οι οποίοι είναι μέσα. Βλέπουμε ότι. Είναι νέοι. Βλέπουμε μάλλον ότι υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, με αρκετοί έτσι αγωνιστές κληρικοί και ιδιαίτερα μοναχοί, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, πατέρα Νεκτάρια, στην αρχή, ο μοναχισμός δεν είναι ένας στήρος, θα λέγαμε έτσι, αγώνας κάποιων ανθρώπων φανατικών ή κάποιων ανθρώπων περιθωριακών προς την κοινωνία. Ο μοναχισμός, ναι, μεν πάντοτε είναι έξω από τον κόσμο, αλλά είναι και κοντά στον κόσμο. Αν ανατρέξουμε στους βίους των Αγίων Πατέρων μας, θα δούμε ότι πολλοί από αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι ήταν μοναχοί, όταν το καλούσε ο καιρός και το καλούσε η περίσταση, άφηναν τα ασκητήριά τους, άφηναν τα μοναστήρια τους και κατερχόταν στον κόσμο για να δώσουν τις βοήθειες και τη μαρτυρία τους. Παράδειγμα, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Σάββος Αγιασμένος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που είναι και η υπονημία του δικού μας Ορθοδόξου Αποστολικού Συλλόγου, και τόσοι άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, πόσες φορές. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, μάλιστα, βέβαια, ίσως σας προλαμβάνω σε αυτό, ίσως θα θέλετε να το πείτε μετά όταν αναφερθείτε στην Κυριακή, όταν αναφερθούμε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, έκανε και κατά κάποιο τρόπο συλλαλητήριο. Ξεκίνησε μία Κυριακή. Με χίλιους καλογύρους. Με χίλιους καλογύρους και πίσω του χιλιάδες. Χιλιάδες λαός και λοιπά, και πήγαμε μέχρι το Πατριαρχείο για να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα βλέπουμε λοιπόν, να μην σας τρώω το χρόνο κλπ, ότι ο μοναχισμός δεν είναι μακριά από τον κόσμο, είναι κοντά στον κόσμο. Πάντα παρέχει τις βοήθειες, πάντα παρέχει, ας πούμε, εξυπηρετήσεις. Έρχεται ο άνθρωπος ο άλλος, ο κουρασμένος, μέσα από τον τόσο κουραστικό αγώνα που κάνει στη ζωή και τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, και το στρες και το άγχος. Έρχεται εκεί, βρίσκει μια γαλήνη, βρίσκει μια ξεκούραση, ξεκουράζεται, αναπαύεται, εφοδιάζεται και ξαναπηγαίνει πάλι για να συνεχίσει τον αγώνα του. Προσφέρουμε και προσφέρεται φυσικά η μοναχή. Ιεραποστολή μέσω των περιοδικών, μέσω των εντύπων, μέσω χιλιάδων, δεκάδων βιβλίων. Με περιοδίες πηγαίνουμε, με βιβλία, με. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω σε αυτό, πατέρα Μάξιμε, το εξής, ότι με την βοήθεια του Θεού θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχός δεν είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον κόσμο. Αντιθέτως, αγαπά τον κόσμο. Ο μοναχός. Φυσικά. Και αγωνίζεται υπέρ του κόσμου και προσεύχεται. Το ότι οι μοναχοί φεύγουν και εγκαταλείπουν και πιάνουν τα όρη, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ομοιάζει λιγάκι με την περίοδο της κατοχής. Όταν ήρθανε οι Γερμανοί μέσα στην Ελλάδα, οι Έλληνες, οι οποίοι δεν ήθελαν την κατοχή και να ζήσουν κάτω από τους Γερμανούς, αυτοί ακριβώς έφυγαν, εγκατέλειψαν τα πάντα και ανέβηκαν επάνω στα όρη. Ακριβώς αυτό είναι και ο μοναχισμός. Οι σήμερα οι νέοι, είτε οι νέες, οι οποίοι πλέον από τον τρόπο ζωής, ο οποίος έχει κατακτήσει και έχει δεσμεύσει τον κόσμο και τον έχει καπελώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναγκάζονται πλέον να δυνατούν, δεν θέλουν να ζήσουν κάτω από αυτό το καθεστώς, και έτσι φεύγουν για τα όρη και δημιουργούν δικές τους πολιτείες. Στο Άγιον Όρος, όπως τα γνωρίζετε από εκεί που προέρχεστε, ότι είναι η λεγόμενη αγιώνυμη πολιτεία του Αγίου Όρους. Φτιάξαν οι μοναχοί, είναι 2.500 σήμερα περίπου μοναχοί, ολόκληρη πολιτεία. Ένα κόσμο δικό τους που ζουν με τον τρόπο που θέλουν εκείνοι. Επειδή μέσα στο σημερινό κόσμο δυστυχώς δεν απέτυχε το Ευαγγέλιο, αλλά ο κόσμος δεν θέλει να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Ναι, γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν φύγαμε και ανεβήκαμε σε κάποιο βουνό και φτιάχνουμε τη δικιά μας πολιτεία. Την πολιτεία του Χριστού. Και εκεί πέρα ζούμε ακριβώς όπως λέει το Ευαγγέλιο. Ναι, βέβαια θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι βέβαια ο Κύριος, ο κατεξοχήν σκοπός του μοναχού και του μοναχισμού είναι η πλήρη αφιέρωση του ανθρώπου, του ατόμου αυτού που οικειοθελώς και με δική του ελεύθερη επιλογή θα ασπαστεί. Είναι η αγάπη του, η αγάπη προς το Θεό, να ζήσει, να ζήσει όσο μπορεί πιο ισχυρά το μήνυμα του Θεού, και επειδή ο κόσμος με την έννοια της κοσμικής ζωής τον εμποδίζει, ψάχνει να βρει ένα ήσυχο μέρος να το ζήσει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους ερωτευμένους. Ναι. Δεν μπορεί ένα ζεύγος, ένα
αγόρι και ένα κορίτσι να καθίσουν μέσα στην πλατεία Ομονίας. Τους βλέπετε, φεύγουν, απομονώνονται και πάνε σε μια παραλία μόνοι τους. Να μιλήσουν ο ένας στον άλλον και να είναι εντελώς μόνοι τους. Το ίδιο συμβαίνει με τον μοναχό. Θέλει με τον έρωτά του, με την αγάπη του που είναι ο Ιησούς Χριστός, να απομονωθεί και να μιλάνε οι δυο τους. Υπάρχει ο θείος έρωτας. Ο θείος έρωτας συγκεκριμένα. Του ανθρώπου προς τον Θεό, προς τον Δημιουργό και πλάτη του. Οπωσδήποτε, ναι. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ο κατεξοχήν σκοπός του μοναχού είναι η αφιέρωσή του προς τον Θεό. Και βέβαια αυτή η αφιέρωση παρακινείται και δημιουργείται από την αγάπη που έχει προς τον Θεό. Και φυσικά ο αγώνας του, ο διηνεκής αγώνας του, όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μοναχός εστί, δια φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεως ανελιπής. Δηλαδή κάνει ένα συνεχόμενο αγώνα για να καθαριστεί από τα πάθη του και να έχει μια φυλακή των αισθήσεών του. Γιατί για να καθαριστεί αυτός, να γίνει καθαρό και αμόλυντο δοχείο του Θεού, και όταν πλέον σκηνώσει μέσα του η χάρις και η δύναμης του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος, να μπορέσει να προσφέρει και να γίνει θυσία και ολοκαύτωμα προς τον πλησίον. Εξάλλου, στη συνέχεια θα δούμε ακριβώς το τι έχουν προσφέρει οι μοναχοί. Βεβαίως, θα το δούμε. Θα ήθελα να έρθουμε αμέσως τώρα. Περνάει η ώρα. Να πούμε λίγα λόγια έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα που είναι η Κυριακή, η μέρα κατά την οποία εορτάζει και πανηγυρίζει η Εκκλησία μας, γιορτάζει τη νίκη της, το θρίαμβό της εναντίον όλων των αιρετικών. Εναντίον των χιλιαστών, των Ιεχωβάδων δηλαδή, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, γιορτάζει τη νίκη της εναντίον των Πεντηκοστιανών, εναντίον των Ευαγγελικών, εναντίον των Λουθυριανών, εναντίον των Επισκοπηλιανών, εναντίον των Αγγλικανών, εναντίον των μονοφυσιτών ή Αντιχαλκιδονίων, εναντίον του Πάπα, του Αιρεσιάρχη Πάπα. Όλα αυτά τα εορτάζουμε σήμερα, διότι νίκησε η Ορθοδοξία. Βεβαίως. Έλαμψε το φως και φωνάζουμε πάση της αιρετικής, όπως αναφέρει το συνοδικό σήμερα μέσα στο Τριώδιο, πάση της αιρετικής ανάθεμα από τους Ιεχωβάδες μέχρι και τον Πάπα της Ρώμης. Ο λαός φωνάζει και συνεχίζει να μέσω των αιώνων μέχρι να μετανοήσουν ανάθεμα. Δηλαδή ισχύει αυτό που οι Άγιοι Πατέρες εφήρμοσαν, που σε οικουμενικές συνόδους ή σε πανορθοδόξους συνόδους εθέσπισαν. Θα ήθελα να κάνω εδώ, μου δώσετε την αφορμή, να κάνω μια, έτσι, να σας κάνω μια ερώτηση, Πατέρα Νεκτάρη, μίλη την αγάπη του Σεβασμού σας έχω. Διότι ο κόσμος σήμερα έχει παρεξηγήσει αυτόν τον όρο ανάθεμα. Θα ήθελα να μας πείτε την προσωπική σας άποψη. Εγώ την έχω πει σε παλιότερες εκπομπές για το θέμα του αναθέματος και το πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς τους αιρετικούς και προς την αίρεση. Ο κόσμος, ακούγοντας σήμερα αφορισμούς και κατάρες και αναθέματα, αμέσως κουμπώνεται και αμέσως του φαίνεται κάτι ξένο προς την αλήθεια. Θα πρέπει να πούμε ότι το ανάθεμα, ναι, είτε ο αφορισμός. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Ναι, μισούμε, ναι, τους αιρετικούς, δηλαδή. Θέλουμε να τους κάνουμε κακό. Θέλουμε τους αναθεματίζουμε γιατί δεν τους αγαπάμε, γιατί τους μισούμε. Γιατί, ναι, ναι. Το ανάθεμα γιατί το λέμε και γιατί το είπαν οι πατέρες. Γιατί εμείς ακολουθούμε τη σύγχρονη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Έτσι. Γιατί το είπαν το ανάθεμα. Θα πρέπει εδώ ακριβώς, Πατέρα Μάξιμε, να τονίσουμε ότι με όλους τους αιρετικούς δεν έχουμε καμία προσωπική διαφορά σαν άνθρωποι. Έχουμε διαφορές εμπάθεια, έχουμε διαφορές επάνω στα θέματα πίστεως. Όπως ακριβώς σήμερα βλέπουμε κάτι παρόμοιο, να δούμε τι είναι ο αφορισμός και το ανάθεμα. Κάτι παρόμοιο που συμβαίνει μέσα στα κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα, επιτρέψτε μου, δεξιό κόμμα, να βγει ένας και να κολλάει που είναι δεξιός μέσα σε ένα κόμμα εγγεγραμμένος αφήσεις του κουκουέ. Δεν γίνεται. Ναι, αυτομάτως το κόμμα τον διαγράφει. Δεν μπορεί κανείς να είναι ορθόδοξος και να μην πιστεύει ορθόδοξα. Να μην πιστεύει αυτά που οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, αυτά που ο Χριστός μας εθέσπισε. Οπότε τι κάνει η Εκκλησία? Τον αποκόπτει. Αφορισμός σημαίνει ότι σε αποκοπεί, σε απομακρύνει, όπως αποκόπτει το κόμμα έναν άνθρωπο δικό του, ένα βουλευτή σήμερα. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Ναι. Αποκόπτουν συνέχεια. Διαφώνησες με τον αρχηγό, απομακρύνσου, σου λέει, κύριε. Ή θα κρατήσεις τη γραμμή του κόμματος, και κανείς δεν αντιμιλά. Δεν... Ακριβώς το ίδιο κάνει η Εκκλησία. Διαφωνείς με τη γραμμή της Εκκλησίας, πήγαινε και κάνε δικό σου κοπάδι, άνθρωπέ μου. Ναι. Αυτό ακριβώς έκανε ο Πάπας. Έκανε δικό του κοπάδι, την Παπική Εκκλησία. Αυτό ακριβώς κάνανε οι μονοφυσίτες που δεχτήκανε τη μία φύση του Χριστού και παρασύρανε εκατομμύρια ανθρώπων και πήραν στο λαιμό τους.
Εμείς όμως αγωνιστήκαμε να κρατήσουμε την άπαξ παραδοθής απίστη. Εάν τώρα αυτή, ακόμη και ο Πάπας, εάν αρρωστήσει, και οποιοδήποτε καθολικός ή παπικός, εάν αρρωστήσει, πρώτος θα τρέξω να δώσω, αν χρειαστεί, αίμα, για να ζήσει ο άνθρωπος. Άρα, λοιπόν, εάν πεινάει. Δεν μισείτε τον Πάπα. Όχι, εάν πεινάει, εάν διψάνε, εάν οποιαδήποτε βοήθεια θέλουν ανθρώπινη, θα την προσφέρουμε. Βεβαίως θα την προσφέρουμε. Είναι πλάσματα του Θεού και αυτοί. Πολύ σωστά. Βεβαίως θα την προσφέρουμε. Εκεί που διαφωνούμε είναι στα θέματα της πίστεως. Εκεί διαφωνούμε. Άρα, εκεί λοιπόν, πλέον. Η διαφορά μας είναι έγκαιται στα δόγματα και στην προσφορά. Ακριβώς σε θέματα πίστεως. Αυτό δεν δημιουργεί πίστη. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε φανατισμό. Αυτοί μπορούν να έχουν την πλάνη τους. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Έχουμε χρέος να τους δείξουμε το λάθος τους. Γιατί εκεί αποβλέπει τελικά ο αφορισμός. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή αφόρησε τον αιμομομίκτη, επειδή έκανε αιμομιξία, τον αφόρησε έναν χριστιανό. Μάλιστα. Και τον παρέδωσε, λέει, στον Σατανά, πού αποσκοπούσε. Φαίνεται στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ότι αποσκοπούσε στο μόλις απομονωθεί να μπορέσει να έρθει σε επίγνωση αυτού, όπως ήρθε και ο άσωτος Ιώτος. Και είπε, ελθόνησε αυτόν, τι κάνω, λέει, εδώ πέρα, πού ευρίσκομαι. Η απομόνωση λοιπόν έχει σκοπό και ο αφορισμός στην απομόνωσή του, ώστε να καθίσει να σκεφτεί ότι ξέκοψε από τη γραμμή της Εκκλησίας μας. Έχει παιδαγωγικό σκοπό. Έχει ακριβώς, όχι τιμωρία, παιδαγωγικό σκοπό. Και το ανάθεμα σημαίνει σε αναθέτω, σε παραδίδω στο Θεό. Φεύγεις από τα δικά μου χέρια. Να σε κρίνει ο Θεός. Να σε κρίνει πλέον από εκεί και πέρα ο Θεός. Διότι έπεσε σε πλάνη και πλέον πρέπει να σε κρίνει. Και εκτός από αυτό, θα μου επιτρέπετε, κύριε Νεκτάρη, από τον παιδαγωγικό σκοπό που γίνεται από τον αφορισμό και το ανάθεμα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος ακόμα. Όπως, να σας διακόψω. Παρακαλώ. Ένα ψωριάρικο πρόβατο. Ναι, ακριβώς, με προλάβατε. Αυτό ένα ψωριάρικο πρόβατο. Γιατί το βγάζει έξω από το μαντρί. Για μην μολύνει και τα άλλα. Μην μολύνει και τα υπόλοιπα πρόβατα. Είναι δεν, κοινή λογική. Μήπως διαβάζει και τις σκέψεις μου, δεν, αυτό ήθελα να πω. Μόλις προηγουμένως, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε... ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 723 περίπου, δημιουργήθηκαν εκκλησιολογικά θέματα. Δηλαδή, προωθήθηκαν στην ανωτάτη εκκλησιαστική μας αρχή, στο Οικουμενικό δηλαδή Πατριαρχείο, και ξαφνικά ακούμε από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ότι πρέπει οι χριστιανοί να κάψουν όλες τις εικόνες. Μάλιστα. Και να τις καταστρέψουν. Και παίρνει η Σύνοδος τότε με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως απόφαση ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να κάψουν και να πετάξουν μέσα από τις εκκλησίες τις εικόνες. Αυτό φυσικά δημιούργησε πρόβλημα σε όλο τον Ορθόδοξο πλήρωμα. Δυστυχώς υπήρξαν αρχιεπίσκοποι, υπήρξαν μητροπολίτες, υπήρξαν επίσκοποι που είπαν, το είπε ο Πατριάρχης, πρέπει να πειθαρχήσουμε. Αλλά υπήρξαν οι καλόγεροι που βρήκαν τον πελάτους όλοι αυτοί. Μάλιστα. Διότι τότε ο πρώτος που αντέδρασε μέσα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος, ο ηγούμενος της Μονής Στουδίου, που αντέδρασε και είπε, τι είπε ο Πατριάρχης, να κάψουμε τις Άγιες εικόνες. Και από εκεί πλέον ξεκινάει μία μάχη που κρατάει γύρω στα 120 χρόνια. 120, 120. Κανένας, καμία μάχη δεν κράτησε 120 χρόνια. Διότι ανεβαίναν, πέφταν πατριάρχε. Ανεβαίναν πατριάρχε, λέγανε να κάψουμε τις εικόνες, πετάχτε τις εικόνες. Βιαίως επετύχανε διαμέσου της αυτοκρατορίας και βγάλανε νόμους. Όπου με νόμους εισερχόντουσαν η αστυνομία τότε μέσα στα σπίτια και όποιος χριστιανός είχε εικόνα, την πέταγε την εικόνα. Η αστυνομία του την έκαιγε. Ναι. Και έγινε δηλαδή ένας ολόκληρος διωγμός από το Πατριαρχείο εις βάρος των χριστιανών. Υπάρχει μια περίπτωση τέτοια, θα ήθελα να σας διακόψω πέρα, μου επιτρέπετε. Ναι. Με την γνωστή εικόνα που υπάρχει στο Άγιο Όρος στην Ιερά Πανεπιστήμια. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μήπως λοιπόν διαβάζετε εσείς τη σκέψη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, όπου μπήκε μέσα η αστυνομία τότε και βουτάει τη γυναίκα και της λέει θα καταστρέψει την εικόνα. Και η οικογένεια αυτή πήγε πέρα στη θάλασσα, την άφησε, έκανε το σταυρό της Παναγία μου συγχώρεσέ με και την ακούμπησε, δεν θέλω να σε καταστρέψω, εγώ σε τιμώ και σέβομαι.